Σάρκα και οστά αναμένεται να πάρει μέσα στους επόμενους 12 μήνες ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας της Ελεύθερνας στο Ρέθυμνο, που δεν είναι άλλο από την περιβαλλοντική θωράκιση της ιστορικής αυτής περιοχής, καθώς θα προστατευτεί η ευρύτερη αρχαιολογική ζώνη της Ελεύθερνας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της κατασκευής στον οικισμό της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού των λιμάτων, για την οποία έχουν ήδη πέσει υπογραφές. Δώσαμε προτεραιότητα λόγω ιστορικού, λόγω ιστορικών θεμάτων που είχε η Ελεύθερνα, και αυτό μας έχει ευχαριστήσει ιδιαίτερα. Έπρεπε να προστατεύσουμε ένα αρχαιολογικό τόπο ο οποίος μαρτυρεί την ύπαρξη πολιτισμού στη συγκεκριμένη περιοχή από τους αρχαιότατους χρόνους, στους βυζαντινούς χρόνους, στους νεότερους χρόνους, και τώρα μετά και την δημιουργία του μουσείου, που στην ουσία είναι το επιστέγασμα της καταπληκτικής ανασκαφικής δουλειάς που κάνουν εκεί τώρα και χρόνια πολλοί επιστήμονες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σήμερα αυτή η επένδυση έρχεται πραγματικά να σφραγίσει την περιβαλλοντική ασφάλεια αυτής της περιοχής. Ο βιολογικός που θα αρχίσει σε λίγο χρόνο στο χωριό μας είναι ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα του χωριού, όσο για τους χωριανούς, τόσο για τους επισκέπτες, που είναι χιλιάδες τα τελευταία χρόνια. Το έργο είναι προϋπολογισμού 790.000 ευρώ, ενώ η ΔΟΗ, αξιοποιώντας για πρώτη φορά τη νέα νομοθεσία, ανέθεσε στον ανάδοχο και την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης για τα πρώτα 10 χρόνια. Η δαπάνη λειτουργίας του έργου για μία δεκαετία είναι, προβλέπεται στη σύμβαση μέσα, είναι 139.000, δηλαδή 13.900 το χρόνο, και θα εξυπηρετούνται έως χίλιοι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν, αν το κατατιμήσουμε, θα δείτε ότι είναι η χαμηλότερο κοστολόγιο που θα μπορούσε να έχει μια εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων. Ακόμα σημαντικότερο είναι ότι πλέον οι ΔΕΙΑ έχουν το δικαίωμα, σε περιπτώσεις που επιλέξουν, να δίνουν σε ιδιώτες τη λειτουργία. Η συγκεκριμένη σύμβαση προβλέπει κατά την κατασκευή του έργου κατευθείαν ο ίδιος ανάδοχος να έχει την ευθύνη απέναντι στον νόμο και στο περιβάλλον της λειτουργίας του έργου. Πέρα από τα έργα που αφορούν στην επεξεργασία των λιμάτων, η σύμβαση προβλέπει και άλλα έργα υποδομής, όπως διαμόρφωση και περίφραξη του χώρου, δεντροφυτεύσεις και ηλεκτροφωτισμό.